Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δομήνικος Βερίλης, σχολιάζοντας την πρόσφατη έρευνα που κατατάσσει τη Θεσσαλία στις πιο υπανάπτυκτες περιοχές της Ευρώπης και της Ελλάδας, υπογραμμίζει ότι αυτή η αρνητική πρωτιά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν ασκηθεί μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα της Θεσσαλίας εντοπίζεται κυρίως στο δυτικό κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που υστερεί, τονίζει ο πρώην Δήμαρχος, και επισημαίνει ότι η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει. Η πιο πλούσια περιοχή σε φυσικούς πόρους και προνομιούχα ευνοϊκή θέση γεωγραφική είναι τόσο φτωχή. Μάλιστα, πολλοί στη Λάρισα και ενδεχόμενα στο Βόλο να θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια λανθασμένα στοιχεία. Η δική μου άποψη είναι ότι το κέντρο βάρος στο να είναι τόσο χαμηλά από άποψη φτώχειας το ρίχνει η Δυτική Θεσσαλία και ιδιαίτερα η Καρδίτσα. Η Καρδίτσα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, μάλιστα παρουσιάστηκαν τελευταία και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση. Θα έλεγα, ζει ένα πραγματικό δράμα. Όχι μόνο υποβαθμίζεται αναπτυξιακά, κοινωνικά και δημογραφικά, αλλά όλα τα μέτρα που λαμβάνονται αυτή την περίοδο αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε μια αρνητική κατεύθυνση. Και αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ πρέπει κάποια μέτρα, κάποια αντίδραση να υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, σε μια αγροτική περιοχή αυτή την περίοδο που οι ανάγκες το επιτάσσουν να μην υπάρχει ένα αρδευτικό έργο. Ακόμα και οι μεγάλοι ταμιευτήρες όπως είναι του Μουζακίου, που έπρεπε να είχαν γίνει πρώτοι στη Θεσσαλία, μπαίνουν στις καλένδες.